Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 12 του μηνός, 12 Ιουνίου. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας, αδερφός ημών. Και σε πολύ λίγο στην παρέα μας ο φίλος μου ο Χαρίλαος Χαρίτων. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr. Αδερφέ μου, πού είσαι? Τι γίνεται, φίλε? Μετά από 20 ακριβώς μέρες είμαστε έτοιμοι να επαναφέρουμε αυτό το ένθετο το οποίο εισάγει το φιλόκαλο ακροατήριό σου στο χώρο της βιομηχανίας, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας ταυτόχρονα. Εκτός αέρα είχαμε επαφή. Εντός αέρα μου λείψες πάρα πολύ, να σου το πω. Να σε καλά, φίλε, αλλά έτυχαν έτσι πράγματα να αποδιές, δεν είχες εκπομπές. Ήταν αυτό το για πολλούς και διάφορους λόγους που λέμε. Ναι. Ναι, έτσι το γενικό. Τι κάνεις? Ησυχία. Έχεις ζέστη στο πολιτικό γραφείο? Ορίστε. Στο πολιτικό σου γραφείο έχεις ζέστη? Πολύ μεγάλη, και φυσικά το αντιμετωπίζω με ένα πράγμα στο οποίο δεν μπορώ να κάνω οικονομία, μόνο ότι τα οικονομικά μου είναι καταπαραθρωμένα. Κανα Ιαπωνέζο έχεις? Με κλιματισμό, δεν το συζητάμε. Ιαπωνέζος είναι? Είναι το μόνο, ναι. Το μόνο, ναι. Που δεν διαπραγματεύομαι, δεν το συζητάμε, σκάω. Ίσως μπορώ να αντέξω λίγο παραπάνω στο κρύο, οφείλω να ομολογήσω. Αν και τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι και στο κρύο δεν είμαι ιδιαίτερα ανθεκτικός. Αλλά μπορώ να το διαχειριστώ καλύτερα. Η σημερινή ημέρα για μένα προσωπικά, μπορεί για όλους να είναι αλλιώς, είναι η πιο ζεστή που έζησα φέτος. Έτσι, και ακόμα, έτσι, φίλε, την ένιωσα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες καιρικές συνιστώσεις, με την υγρασία και όλα τα υπόλοιπα. Περπάτησα λίγο παραπάνω σήμερα και... Ναι, σου ήρθε δυσφορία, το καταλαβαίνω. Όχι, μουσκεμα έγινα, το λέω απλά. Είναι το καλοκαίρι, είναι η περίοδος την οποία, κατά την οποία δεν στεναχωριέμαι που δεν έχω χρήματα να βγω έξω, έτσι. Δεν είναι και για πολύ έξω. Εντάξει, ναι, εγώ είμαι της θάλασσας, δηλαδή μπορώ να πάω... Ναι, όχι, εσύ είσαι και υποχρεωμένος να βγαίνεις έξω λόγω της δουλειάς σου, φίλε. Α, από αυτή την άποψη, ναι. Ναι, από αυτή την άποψη, όχι, εγώ το αποφεύγω γενικά, δηλαδή είναι, ακολουθώ αυτό που λένε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Αν δεν έχετε κάποιο λόγο να μετακινηθείτε, που λέμε, αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω μια πολύ ωραία πάσα. Τι, όλα αυτά δεν ήταν ενδιαφέροντα που λέγαμε, γιατί άλλα... πώς δεν ήταν, ρε αγόρι μου. Δεν υπάρχει κάτι που να λες εσύ και να μην έχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν... Α, μισό λεπτό, τώρα διαβάζω κάτι. Όχι, θα σου το πω μετά. Θα σου το πω μετά. Αυτό που διαβάζω τώρα. Στο bluearena.gr και σε ευχαριστώ για χθες, γιατί ήσουν κρακ και κατευθείαν ο Μπαξεβάνος ανέβηκε. Ναι, έτυχε εκείνη την ώρα site. Όχι μόνο να είμαι στο ραδιοφωνικό δέκτη, αλλά να είμαι και μπροστά στον υπολογιστή. Οπότε άνοιξα μια σελίδα του Word και επειδή ξέρω ότι εσύ δεν έχεις το πρόβλημα που έχουν όλοι οι συνάδελφοι, το είχαμε πάντοτε και όταν κάναμε ραδιόφωνο, ναι, ότι αχ, μου έκαψαν το θέμα, τον βγάλαν άλλοι νωρίτερα τον... Δεν με απασχολεί. Το δικό μας ραντεβού το βγάλαν νωρίτερα. Δεν έχει σημασία, γιατί πάντοτε κάνεις τελείως διαφορετικές συνεντεύξεις. Και είναι λογικό ότι κάνεις τελείως διαφορετικές συνεντεύξεις, δεν είναι καμιά επιτυχία, επειδή εσύ είσαι άνθρωπος της ομάδας και ο άλλος που κάνει τη συνέντευξη στην κεντρική ενημερωτική εκπομπού ή άλλων σταθμών είναι άνθρωπος του Περαβρέχη, ας πούμε. Δεν ξέρει. Και δεν με πειράζει να φάω και 50 λεπτά με κάποιον στον αέρα να συζητάμε. Ακριβώς, δεν είσαι και βιαστικός. Ναι. Λοιπόν, να σου δώσω πάσα. Ναι, πες μου. Βασίλη, θέλω να βάλουμε το ηχητικό που έχεις εκεί μπροστά, να το ακούσω μαζί με τον αδερφό μου τον Χαρίλαο, να το ακούσει και ο κόσμος. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο για τη σημερινή εξέλιξη που αφορά το Γυμναστικό Σύλλογο και την τροπολογία που δεν πέρασε τελικά, από τα πολλά αυτά που ακούμε τα τελευταία 2 χρόνια ότι θα περνούσε. Είναι το δικό μου σχόλιο αυτό εδώ, Χαρίλαο μου, και το μοιράζομαι μαζί σου. Δεν έχω την ευκαιρία να τα λέμε και εσύ. Ναι, εντάξει. Έχω ανέβει πολλές φορές και στο μέλλον θα ανέβω ακόμα περισσότερες. Το πρόβλημα του Ουρακλή είναι μεγάλο, σύνθετο. Μας απασχολεί σχεδόν από τις αρχές που ανέλαβα. Ψάχνουμε να βρούμε τις ιδανικές λύσεις για να μπορέσει αυτό το ιστορικό σωματείο που σηματοδοτεί πολλά πράγματα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά για ολόκληρη τη χώρα, να μείνει όρθιο και να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί.
δεν θα πεθάνει ο Ηρακλής. Θα βρούμε τις λύσεις. Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε και ονομικές πρωτοβουλίες για το ερασιτεχνικό σωματείο. Είναι πολύ σημαντικό το κύτταρο αυτό το αθλητικό να παραμείνει ζωντανό. Οι λόγοι δεν είναι μόνο αθλητικοί, οι πολιτικοί και οι ψυχοθερικοί. Οι λόγοι είναι πρωτίστως κοινωνικοί. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που αθλείται μέσα από τους δρόμους του Ηρακλή. Είναι η ιστορία που βγάζει αυτή η ομάδα. Εμείς, χωρίς να μπορούμε ποτέ να τους ευχαριστήσουμε όλους, και μέσα από το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και ό,τι αλλαγές χρειάζεται να γίνουν, είμαστε εδώ πέρα για να παλέψουμε μαζί με το σωματείο για να σταθεί ξανά όρθιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Η δήλωση συγκεκριμένη είναι ένα χρόνο πριν. Καλοκαίρι του 2017. Χαρίλα μου. Εγώ νομίζω ότι θα μνημόνευες μέσω του ηχητικού μια πολύ πιο πρόσφατη δήλωση στη Βουλή. Έχει και εκεί, ναι. Έχει και εκεί. Απλά αυτό το είχα σε ηχητικό... Και απάντηση ερωτήματος ότι ο κόσμος του Ηρακλή γνωρίζει ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για το... Και ποιος βοηθάει. Ναι, και ποιος βοηθάει. Πολύ σωστά. Και ποιος βοηθάει. Πριν σου δώσω την πάσα, θέλω να πω ξανά αυτό που είπα όταν με έβγαλε το μεσημέρι ο Γιώργος Ζαγόρας. Ότι όλα στη ζωή κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Είτε έχουμε καλές προθέσεις, είτε δεν έχουμε καλές προθέσεις. Συγγνώμη που σε διακόπτω να το συμπληρώσω, γιατί κολλάει εδώ, αυτή αν είναι πάσα. Ναι. Λένε πολύ γνωστό γνωμικό, πολύ γνωστό ρητό, ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, έχουμε μία ομάδα. Κάνει την προσπάθειά της. Λέει ότι θέλει να νικήσει. Προσπαθεί. Το παλεύει. Έχει ευκαιρίες. Έχει φάσεις. Έχει 3 δοκάρια. Έχει 2 χαμένα πέναλτι. Χάνει 1-0 όμως. Τελικό αποτέλεσμα 0-1. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, αδερφέ μου? Αυτό χάσαμε. Είναι, αυτό είναι. Και εγώ ξέρω ότι επί υπουργείας, επί υπουργού Βασιλιάδης αυτήν εδώ τη χώρα, ο Ηρακλής έχει έναν υποβιβασμό στα χαρτιά που ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος δεν έχουν, γιατί σήμερα βγήκε και επίσημα από την ΕΠΟ ότι δεν πήραν άδεια η ανακοίνωση, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Πανιώνιος. Ναι, αφού είναι εκ του ασφαλούς πλέον. Είναι οι ομάδες. Έχουμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ μου, το προηγούμενο καλοκαίρι τον εξωαγωνιστικό υποβιβασμό του Ηρακλή. Έχουμε τις δικές σου υποσχέσεις και τα δικά σου θέλω και τα δικά σου θα, ότι θα κάνεις τα πάντα για να περάσει αυτή η τροπολογία, και έχουμε και το σημερινό αρνητικό αποτέλεσμα. Εκτός και αν είναι θετικό, και εγώ είμαι χαζός και δεν το ξέρω. Μπορεί και να είμαι. Σου δίνω την πάσα. Ναι, εγώ το πάω πιο μακριά, Γιώργο. Εγώ αρχίζω να φοβάμαι μήπως, για να μιλήσω και στη γλώσσα του κόσμου, μήπως φάγαμε παπά και στο θέμα του ποδοσφαίρου, διότι κατά τα άλλα, αν είναι παπάς η αντισταθμιστική φόρμουλα που λέω κι εγώ, ναι, και το έχουν μάθει όλοι και το γράφουν τώρα, αν είναι παπάς η αντισταθμιστική φόρμουλα κάλυψης των χρεών, κατά τα άλλα η συνάντηση και με το ποδοσφαιρικό Ηρακλή του Βασιλιάδη πήγε πολύ άσχημα. Διότι τους είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμόσω τροπολογία παναχαϊκής, και δεύτερον ότι κανονικότατα κουβαλάτε τα χρέη. Έχω άδικο σε αυτό που λέω? Όχι. Εγώ ρωτάω τώρα. Ναι, η βοήθεια... Το θετικό ήταν αυτό, ότι τους είπε ότι θα υπάρξει αντισταθμιστική φόρμουλα για να μην σας πονέσουν τα χρέη. Δηλαδή να είστε η μία ή η άλλη. Θα βρω τρόπο να πληρωθούν κατά κάποιο τρόπο τα χρέη χωρίς να πονέσετε εσείς, ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης κτλ. Αν δεν ισχύσει και αυτό, γιατί αρχίζω να το φοβάμαι, βλέπω ότι ο άνθρωπος, ξέρεις, όλοι κρίνονται από τη συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων, έτσι. Με την συνακολουθία λόγων και έργων. Με τη λεγόμενη συνέπεια. Ναι. Συνεπής, το επίθετο σημαίνει αυτός που είναι μαζί με το έπος του, με το λόγο του. Συν έπος. Έπος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λόγος. Έτσι, αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Όχι, μια χαρά λοιπόν, χρήσιμη είναι. Μια χαρά χρήσιμη είναι. Δρά μαζί με το έπος του, είναι συνεπής δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος στο τέλος δικαιώνεται.
Ένας όμως άνθρωπος ο οποίος υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν υλοποιούνται και ενώ περνούν 100% από το χέρι του, δεν είναι το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου που επικαλούνταν γιατί δεν παρενέβη για να κάνει μπορεί να σου πει εγώ το πήγα στη Βουλή και η Βουλή δεν το πέρασε. Να κάνει αναδιάρθρωση στις κατηγορίες και να στέλνει τον Ηρακλή στη Football League, δηλαδή στη Γάμα Εθνική ξανά, ξέρει. Άντε, να μην τα λέμε μπορεί να σου πει εγώ το πήγα στη Βουλή και η Βουλή δεν το πέρασε γιατί τα μνημόνια δεν μας επιτρέπουν και η Τρόικα και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι δεν θα μπορέσω και τη φόρμουλα την αντισταθμιστική να σου φέρω. Αυτό που θέλω, πριν συνεχίσεις, θέλω μια ανωτελεία πολύ μικρή. Να καταγράψω ότι στον Γυμναστικό Σύλλογο από σήμερα νωρίς το πρωί είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι με τον κύριο Βασιλιάδη και σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να μην ξανακάνουν ραντεβού μαζί του. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μου τα μεταφέρουν. Από ναι, το γάμα σύν. Οι συνεργάτες του κ. Βασιλιάδη να μην τα έχουν με τους ρεπόρτερ του Ηρακλή, να τα έχουν κατευθείαν με τους ανθρώπους του Ηρακλή που δεν τον πιστεύουν πλέον και είναι αγανακτισμένοι όπως πολύ σωστά λες. Αυτό είναι που έχουν περάσει ως μήνυμα. Εκείνους να καθησυχάζουν, όχι τους ρεπόρτερ του Ηρακλή. Εκείνους να καθησυχάζουν. Εμάς και να μας καθησυχάσουν, δεν βαριέσαι. Εμείς δεν αποφασίζουμε, εμείς καταγράφουμε. Δεν έχει καμία σημασία. Ένα παιχνίδι έχει νίκη, έχει ήττα, έχει και ισοπάλια. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση ισοπάλια δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε. Ήρθε η ήττα σήμερα. Και τώρα τι γίνεται. Τώρα τι γίνεται από την άποψη, Χαρίλα, είμαι ότι 18 του μηνός, σε 6 μέρες, 5 και σήμερα δηλαδή, η διοίκηση πρωτοδικείου που υπάρχει τώρα, με τον Φώτη τον Θεό, με τους υπόλοιπους που είναι στο ΔΣ, τελειώνει. Ναι, βεβαίως. Σε 6 μέρες από σήμερα. Και τι θα γίνει, θα πάρει νέα παράταση, με ποια προοπτική, θα πάμε για Σεπτέμβριο να δούμε αν θα ξεμπλοκαριστεί τότε, δηλαδή δεν πέρασε σήμερα η τροπολογία και θα περάσει το Σεπτέμβριο, θα περάσει τον Οκτώβριο, πότε θα περάσει. Όχι, δεν μπορούν να είναι σίγουροι οι άνθρωποι και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να ταλαιπωρούνται, δηλαδή με ποια λογική να ζητήσουν από 18 του μηνός να είναι οι ίδιοι πάλι προσωρινή διοίκηση. Ναι, να παλέψουν για ποιο πράγμα. Ναι, εφόσον βλέπουν στην πράξη ότι ήρθε η ώρα και δεν ευοδόθηκαν οι προσπάθειές τους και οι υποσχέσεις που πήραν δεν μετασχηματίστηκαν σε πράξη. Σωστά λέει η Νατάσα ότι με τον ίδιο τρόπο όμως δεν έπρεπε η Τρόικα να αφήσει ούτε την τροπολογία για την Παναχαϊκή να περάσει. Δεν λέω ότι είναι η απάντηση αυτή. Λέω ότι μπορεί να το πούνε και αυτό, ότι λόγω μνημονιακής κατάστασης υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Ξέρω το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι τελείως αντίθετο με το ηχητικό που ακούσαμε πριν από λίγο, που είναι δηλώσεις, επαναλαμβάνω, του καλοκαιριού του 2017. Ναι. Μην το ψάχνεις, φίλε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μην το ψάχνεις. Είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχει ένα κόκκινο αφημί. Ένας κόκκινο, να το λέω σωστά και το γένος, να κάνω σωστή σύνταξη, ένας κόκκινος αφημί, όσο και να μας φαίνεται παράξενο, έχει δίκιο εκείνος ο αναγνώστης που μου έστειλε εκείνη τη διευκρίνηση, δεν θυμάμαι, μπράβο στον άνθρωπο, ένας κόκκινος αφημί ο οποίος δεν ξεκοκκινίζει με τίποτα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει εταιρικά ο σύλλογος. Τελείωσε. Ήταν 5 χρόνια ακέφαλος, δεν είχε καν διοίκηση πρωτοδικείου. Ναι. Τον τελευταίο χρόνο για τον φίλο τον Κώστα που λέει τελευταία στιγμή. Δεν είναι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, από τον Ερασιτέχνη εδώ και ένα χρόνο το τρέχουν με το Βασιλιάδη, το παλεύουν, κάνουν τα ραντεβού, συναντήσεις. Όποτε έρχεται εδώ, ξέρω εγώ, πάει στην έκθεση, πετάγονται του Ερασιτέχνη. Εξαιτίας μιας επαφής που είχαν στην προπέρσινη έκθεση. Μπράβο. Με τις φανέλες που είχαν δοθεί και. Μπράβο, αποφάσισαν να μπουν μπροστά με την επανεκκίνηση. Σωστά. Να κάνουν την επανεκκίνηση. Ιδάλλως, οι άνθρωποι αυτή τη προσωρινή διοίκηση. Μόνο θεωρητικά μια διοικητική επανεκκίνηση μπορούν να φέρουν, την οποία την επανέφεραν. Λειτουργική επανεκκίνηση πλήρη δεν μπορούν να. Και αν δεν τους έλεγε ο Βασιλιάδης ότι εγώ είμαι εδώ, ελάτε να τα βρούμε. Δεν θα κάναν ούτε τη διοικητική επανεκκίνηση. Έτσι. Για ποιο λόγο να την κάνουν άλλωστε. Να υπάρχει μια διοίκηση που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν δεν είσαι σίγουρος ότι το θάσου θα γίνει πράξη, τουλάχιστον μην το λες τόσες πολλές φορές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο υπουργός τους τελευταίους 3 μήνες έχει κάνει δήλωση για Ηρακλή πιο πολύ από ό,τι για το ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάνω λάθος? Ναι. Όπου πάει και βγαίνει, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κτλ. Πετάει και έναν Ηρακλή, μόνος του. Έτσι. Και ο πιο αδικημένος και πέρυσι αδικήθηκε. Και τι να το κάνω που πέρυσι αδικήθηκε?
που αδικήθηκε με σένα υπουργό. Δεν αδικήθηκε με κανέναν άλλον. Όπως και ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος ευνοήθηκαν με εσένα υπουργό. Συγχύστηκα πάλι σαν φίλο. Ναι. Όντως, 100%. Α, ο φίλος ο Κώστας λέει ότι είναι τυχαίο που βγήκε τελευταία στιγμή η απόφαση τώρα να μην προλαβαίνει κανείς να κάνει τίποτα. Εννοεί... Σε ποιο θέμα, σε ποιο ζήτημα. Εντάξει, αυτό είναι, παρά είναι πονηρό, ότι τελειώνει 18 του μηνός η προθεσμία για τη διοίκηση πρωτοδικείου και σήμερα βγήκε αρνητικό για την τροπολογία. Σου λέει δεν προλαβαίνει ο Ηρακλής να κάνει τίποτα. Αυτό, εκεί πάει το μυαλό του προφανώς του φίλου του Κωστή. Καλά, συγγνώμη, να πω και το εξής. Και ένα διοικητικό κενό, ένα χάσμα να υπάρχει, δεν αλλάζει τίποτα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Καλό Σεπτέμβριο. Δηλαδή και 10-15 μέρες να μείνει χωρίς διοίκηση το τμήμα, εντάξει. Αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτως ή άλλως το τμήμα, ο σύλλογος. Και πέρα από... Επιστρέψαμε στην προτεραιότητα κατάσταση. Ναι, τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι το θέμα και δεν ξέρω ποιος μπορεί να απαντήσει. Δεν ξέρω. Και δεν είναι στο χέρι των ανθρώπων. Αν δεν υπάρξει συνένεση, πραγματική συνένεση από την πολιτεία και πρόθεση, αλλά και πράξη, γιατί είπαμε, ο Δάντης έχει πει, όχι ο τραγουδιστής. Ο Χρήστος. Ναι, έχει πει ότι... Ο σκέτος ο Δάντης. Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στραμμένος με καλές προθέσεις, από καλές προθέσεις. Ο Θανάσης γράφει, πέρα το «Γεια σου Χαρίλα εμπασκετόφατσα». Γεια σου ρε Θανάση. Ηρακλή μου, μόνος ήσουν, μόνος είσαι, μόνος θα είσαι. Με τόσους παπάδες κάνουμε Μητρόπολη. 100%. Πατριαρχείο. Δεν μου λες, πότε ήταν η τελευταία, επειδή είσαι λίγο μεγαλύτερος από μένα. Μήπως ρε παιδί μου έγινε... Μια δεκαετία ρε, όχι λίγο μεγαλύτερο. Λίγο. Μήπως έγινε και εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Υπήρξε ποτέ κάτι που να περίμενες από κάνα υπουργείο, από κάνα πολιτικό, από κάνα δικαστή, έτσι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω ακόμα το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει Έλληνα τον Έγκραμ. Α, μήπως έλεγες και Ντολιάνη για τα εκατομμύρια για το γήπεδο που θα δίνε. Κάτι 5 εκατομμύρια, Ντολιάνη. Εγώ, επειδή πραγματικά ήθελες παλιά, σου γύρισα παλιά. Έγινε ποτέ κάτι. Περιμένω τον κύριο Κλήτο. Ναι. Δεν ξέρω ο άνθρωπος αν είναι εν ζωή. Καλά να είναι αν είναι. Να μου κάνει Έλληνα τον Έγκραμ, επειδή είχε συμπληρώσει 5 συναπτά χρόνια στην Ελλάδα. Τον έκανε. Ποτέ. Ναι. Το αυτονόητο δηλαδή. Η ερώτηση είναι, το αυτονόητο, γιατί με πενταετία γίνες Έλληνας, αλλά δεν έγινε. Ναι, και δεν έγινε ποτέ. Η ερώτηση είναι, υπήρξε ποτέ κάποιος υπουργός... Το όραμα ποτέ Ηρακλή για να εκτοξευθεί είναι να έχει έναν σουτιγκαρά σαν τον Έγκραμ Έλληνα και να πάρει και δύο ξένους και να μην παίζεται. Και να μην παίζεται. Κατάλαβες. Πότε υπήρξε κάποια τέτοια θετική εξέλιξη. Για παράδειγμα, να είχες, αν και είναι σε διαφορετικές εποχές, ναι, τον Σντόρτ, τον Μπέρι και τον Έγκραμ μαζί. Εκεί να δεις Πατριάρχη. Εκεί να δεις Μητρόπολη. Ναι, μην το ψάχνει. Η τελευταία φορά, αν υπήρξε ποτέ, που ο Ηρακλής κέρδισε σε εισαγωγικά το ρήμα κάτι από υπουργείο. Όχι. Μόνο για να μην είμαστε άδικοι, μόνο εκείνο που έγινε, το που δεν σήμαινε και τίποτα, που μέσα σε ένα χρόνο πήραμε δύο κατηγορίες τότε με τον Ιωαννίδη, αν θυμάσαι. Ναι, αυτό είναι με το παράδειγμα με τα χέρια που λέω εγώ όμως, και τα πόδια. Ποια χέρια. Που τα κόβουμε. Ναι, που σου κόψανε τα πόδια και σου βάλαν προσθετικά. Ναι. Όταν σε ρίχνουν στη Δέλτα και μετά σε πάνε στη Βήτα, λες, okay. Δεν ήταν ολοκληρωτικό. Όχι ότι δεν έγινε, έγινε και αναγνωρίζεται προς Θεού. Μην είμαστε και αχάριστοι, αλλά δεν είναι. Και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν μιλάμε για βοήθεια. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Κάτι τέτοιο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4 με τον φίλο μου τον Χαρίλα. Λέγε, φίλε. Με τον υπουργό, εντάξει είμαστε, τελειώσαμε. Τι κύριος. Πώς? Τι κύριος, λέει ο υπουργός. Κύριος, ναι, κύριος. Μπράβο. Και να σου πω και κάτι. Πόσο ήθελα, το περίμενα στο δεξί με θετικό πρόσωπο. Για σέντρα ή για σουτ. Όχι. Πράγματι να εξυπηρετήσει στον εραστέχνη και στο ποδόσφαιρο και να βγω να πω πράγματι το απέδειξες. Και όλοι εμείς που δεν σε εμπιστεύαμε,
Όντως πρέπει τώρα να σε δικαιώσουμε και να σε δικαιολογήσουμε που έλεγες αυτά που έλεγες. Αλλά δεν προκύπτει το ρημάδι. Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει. Είναι αυτό που λες, θες να αγιάσεις και δεν σε αφήνουν. Δεν προκύπτει. Εγώ θα προτιμούσα 2 χρόνια να μην άκουγα καμία δήλωση για τον Ηρακλή από τον ίδιο και να ξυπνούσα ένα πρωί και να μου έλεγε πάρ' την τροπολογία. Φάτη στη μάπα και παραδέξουμε. Ναι, άιντε. Άιντε, σύχαμα, σε βαρεθήκαμε να σου έλεγε. Μπράβο. Ναι. Να το χαρώ. Άντε να δω τι θα πεις τώρα. Να το χαρώ. Ναι, να το χαρώ. Κύριος, να το χαρώ. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα, λέει η Μαριλίζα. Πολύ λίγοι, ελάχιστοι είναι συνεπείς στη σημερινή κοινωνία με τους ασυνεπείς ανθρώπους γεμάτο από θα. Τελειώσαμε τον κύριο Υπουργό. Να σε πάω σε άλλο γιατί έχω μήνυμα για κάτι η άλλο. Η Μαριλίζα είναι φοβερά φιλόκαλη και μόνο που μας βλέπει μας θεωρεί όμορφη παρέα, αφενός μεν έχει μεγάλη φαντασία. Μας ακούει, γι' αυτό το λέει, δεν μας βλέπει. Αφετέρου είναι πολύ φιλόκαλη, ναι. Να σε πάω αλλού ή έχεις κάτι να προσθέσεις? Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Θες για να πεις κάτι για τις ομάδες, μήπως, ομάδες? Ναι, πέρσι που ήταν πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο, ο Πλατανιάς, η Κέρκυρα και ο Πας Γιάννενα, ναι. Έτσι, γιατί και πέρσι από το κυβερνητικό ρεπορτάζ γίνει αυτό, από τους ρεπόρτερ. Ότι ήταν 6 ομάδες συνολικά μαζί με τον Ηρακλή. Ναι, ήταν, ναι, ότι ήταν μαζί με τον Ηρακλή 6. Και σου είπα ποιες είναι οι ομάδες και το έχω γράψει ξεκάθαρα. Το μνημόνευσα της και αποδείχθηκε, Χαριλιά. Παναθηναϊκός, Πανιόνιος, Πλατανιάς, Κέρκυρα και Πας Γιάννενα. Δεν έπρεπε να πάρουν αδειοδότηση. Αλλά επειδή έπρεπε να πέσει ο Ηρακλής, μπόρεσαν και κάνανε γαργάρα τις 5 ομάδες και ρίξαν τον Ηρακλή. Φέτος που δεν υπάρχει Ηρακλής, αλλάζουν μια και καλή τον νόμο για να είναι ήσυχοι και δεν κάνουν γαργάρα τίποτα. Δεν σας δίνουμε άδεια και δεν πειράζει, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, θα παίξετε με πιτσιρικάδες. Η γαργάρα είναι σαν του Βέγκου, έτσι το γρρ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 ρ. Ναι. Για το ποδόσφαιρο το πρώτο που θέλω να πω, Γιώργο, και θα μου το επιτρέψεις, είναι ότι αποστολή εξετελέστη ως προς το θέμα του Μυροφορίδη. Τι εννοώ? Τώρα θα μιλήσω με βάση την αιρετική σκέψη που έχω. Θα δώσω παράδειγμα, θα μιλήσω σαν και εσένα, σε αρέσουν αυτές οι μεταφορές. Μ' αρέσουν, ναι, μ' αρέσουν. Κάποια στιγμή μια ομάδα δημοσιογράφων του Ηρακλή αναλαμβάνουμε την ΠΑΕ Ηρακλής. Έτσι, με το καλό στο μέλλον. Ναι. Και όλα τα φυραλάκια τα καλά εκεί πέρα, ξέρουμε ότι κυκλοφορεί στην πιάτσα ένας απίστευτος υπεύθυνος επικοινωνίας. Πρόσεξε τώρα τι παράδειγμα σου φέρνω. Είμαι όλος αυτιά. Είναι γροθιά στο κατεστημένο το παράδειγμα. Είμαι όλος αυτιά. Ένας απίστευτος υπεύθυνος επικοινωνίας. Ναι. Ο οποίος αν έρθει θα μας κάνει τρομακτική δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα. Αλλά που κι εμείς είμαστε άλλος 25 χρόνια, άλλος 10, άλλος 12, άλλος 13 στο κουρμπέτι. Και έχουμε μία δυσκολία, έχουμε μία άποψη για το αντικείμενο, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας στον τομέα της επικοινωνίας. Αλλά έλα όμως που υπάρχει και αυτός και δεν βαριέσαι μωρέ να μην μπλεχτείς τα πόδια μας. Εμείς μια χαρά το έχουμε το αντικείμενο. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεξάρτητος και ενδιαφέρεται για την ομάδα απ' έξω, έχει την ευθύνη να καταδείξει ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, ο Χαρίλαος, ο Γιώργος, ο Μίτσος, ο Μπίξος, ο Βίξος, που είναι δημοσιογράφοι έμπειροι και τυχάνει αυτή τη στιγμή να έχουν αναλάβει τις τύχες του ποδοσφαιρικού Ηρακλή ως διοίκηση, θα πρέπει να κάνουν χώρο για να έρθει αυτός ο άνθρωπος, κι ας είναι άνθρωπος του αντικειμένου τους, και να αναλάβει το πόσο της επικοινωνίας, μολονότι υπάρχουν αυτοί οι δημοσιογράφοι άνθρωποι. Εκεί, στα εξηγώ ωραία. Μία μικρή, όχι ένσταση. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις το παραλληλισμό. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μία μικρή σημείωση. Ναι. Ότι οι δημοσιογράφοι που λες, που είναι ήδη και κάνουν κουμάντο κατά κάποιο διοίκηση, τρόπο. Διοίκηση. Ναι, δεν κοστίζουν, ενώ αυτός κοστίζει. Ναι, θα την κάνανε και τζάμπα την υπόθεση, ενώ αυτόν πρέπει και να τον πληρώσουν. Ως τέλεχος έρχεται, δεν θα έρθει και κοστίζει, κοστίζει και ο ίδιος, αλλά θα κοστίσει και αρκετά, θα κοστίσουν και αρκετά και οι προτάσεις του, γιατί θα θέλει να κάνει... Όχι, κυρωμένων των αναλογιών, οι προτάσεις αυτού του επικοινωνιολόγου έχει αποδείξει ότι με το τίποτα... Ότι βγαίνουν, λες, τα κουκιά. Το στόχο. Όχι, 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 όχι. Σε αυτό δεν μπορούμε να το... Αλλά ο ίδιος θα κοστίσει.
Το άκουγα που το έλεγες και χθες, αυτό, όχι, δεν ισχύει, σε ίσα που είναι ο πιο low budget επικοινωνιολόγος. Οκ, το δέχομαι, αλλά ο ίδιος θα κοστίσει όμως. Ναι. Αυτός επικοινωνιολόγος με σφιατραβάνιδες και με ξεχασμένες... Το δέχομαι, αλλά μήπως, κολλάει στο... Αλλά θα κοστίσει ο ίδιος. Εκεί είναι η σημείωση που θέλω. Θα θέλει και απ' όλα. Έτσι λοιπόν, ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για την ομάδα, είναι ανεξάρτητο πνεύμα και δεν κάνει δημόσιες σχέσεις με αυτούς που είναι στη διοίκηση, είναι υποχρεωμένος, εφόσον το αισθάνεται, να πει: παιδιά, κάντε υπέρβαση των προτιμήσεών σας και των θέλων σας και των ξέρων σας και του ξερολισμού σας και όλου σας, να τον πάρετε αυτόν τον άνθρωπο. Αρκεί να υπάρχει δυνατότητα όμως, λοιπόν, γιατί θα κοστίσει. Αποστολή εξετελέστη, οι ποδοσφαιράνθρωποι, γιατί δεν είναι δημοσιογραφάνθρωποι, είναι ποδοσφαιράνθρωποι αυτοί που πραγματικά έχουμε στη διοίκηση, κατάλαβαν από ό,τι αντιλαμβάναμε ότι δεν γίνεται να αποφύγουν το πικρό ποτήριο της πρόσληψης Μυροφορίδη, αν και εφόσον έχουν τα χρήματα εκείνη την ώρα για να προσλάβουν ένα τέτοιο στέλεχος. Οπότε αποστολή εξετελέστη. Και κάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ καιρό να το πω, επειδή ακριβώς δημοσιογραφώ κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ό,τι βλέπω σφυρίζω και γίνομαι κακός με πολύ κόσμο, όποιος από τη διοίκηση νομίζει ότι μπορεί να έχει ένα παράπονο από τα γραφόμενα τα δικά μου και από την Blue Arena που του στηρίζει τόσο καιρό, θα με πάρει τηλέφωνο απευθείας να τα πει σε μένα. Δεν θα τα λέει στην Ύφη για να τα ακούσει η Πεθερά, και όταν η Ύφη δίνει το τηλέφωνο της Πεθεράς, να τολμούν και να παίρνουν την Πεθερά, για να ακούσουν και η Πεθερά τι θέλει να τους πει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτό είναι μήνυμα προς ναυτιλωμένους, οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Αν δηλαδή ο Βασίλης ο Καβαδίας έβαλε ένα τραγούδι που δεν μου άρεσε... Ο Βασίλης δεν έχει πρόβλημα να τον παίρνουν τηλέφωνο και να τον λένε τι έγραψε. Όχι, άλλο θα πω. Αν ο Βασίλης... Λαός, δεν έχει πρόβλημα, αλλά ο Βασίλης μου λέει ότι, ρε παιδιά, εσύ του έδωσα το τηλέφωνο σου, αυτό που πήρε και έκανε παράπονα, και είπε ότι θα σε πάρει. Επειδή αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ το παράδειγμα, λέω και εγώ ένα παράδειγμα και λέω ότι αν ο Βασίλης... Και εγώ έτσι θα εξακολουθήσω να γράφω. Και αν ακόμη επιλέξουν να σχηματίσουν το τηλεφωνικό αριθμό μου, το ίδιο θα εξακολουθήσω, γιατί είμαι αδιάπλοκος, με ενδιαφέρει ό,τι βλέπω να σφυρίζω και να το κάνω με αυτό που θεωρώ εγώ καλό του Ηρακλή. Και όταν κάνω λάθος είμαι ο πρώτος που βγαίνω και λέω ότι μπούρδες λέω. Ότι μπούρδες λέω. Πώς έλεγε στο «Η δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα» στον στρατιωτικό σου συνταγματάρχη. Μπούρδες λες Χαράλαμπε, του είπε η γυναίκα του. Έτσι ακριβώς. Είναι και κοντά. Χαράλαμπε, Χαρίλα, είναι κοντά. Είναι κοντά. Ναι. Το παράδειγμα είναι ότι αν ο Βασίλης ο Καβαδίας βάλει ένα τραγούδι που δεν μου αρέσει, δεν θα πάρω το Γιάννη Ζάτσι να του κάνω παράπονο. Αχ, τι ωραίο που είσαι καλύτερος στα παραδείγματα. Σήμερα έμαθες να λειτουργώ. Το Καβαδία να πάρω, ρε φίλε, αφού αυτό το στόμα. Εγώ το λέω σχήμα μεταφοράς, ναι. Ναι, και επειδή συνέχεια για μένα παίρνουν τηλέφωνο τον Βασίλη του Καβαδία, να ενημερώσω λοιπόν την ποδοσφαιρική διοίκηση, αν και από την πασκετική έχω τέτοια κελεύσματα, βάζουν άλλον Βασίλη Καβαδία εκεί να μου τα λέει. Ναι. Λοιπόν, κατευθείαν εμένα, παιδιά. Το 24 hours, είμαι open, δεν υπάρχει θέμα. Ο Μπίλης μου λέει πάλι το όνομά μου ως παράδειγμα χρησιμοποιείτε. Τι να κάνουμε, ρε Βασίλη, πουλάς. Τι να κάνουμε, ρε, είναι έτυχο, είναι ένα ποιητικό επώνυμο. Και το λέω και μόνιμα απέναντί μου, γι' αυτό. Παραμπέμπει στο λυρισμό της ψυχής μας. Λοιπόν, αυτά ξεκάθαρα, γιατί θα έχουμε βαρύ καλοκαίρι. Κύριε λυρισμέ μου. Θα έχουμε πολλά σφυρίγματα, έτσι. Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Είναι ένα μέσο, το οποίο είναι για τον Ηρακλή ένα μέσο από το οποίο είναι επαγγελματικό ως προς την ποιότητα αυτών που θέλουμε να παράγουμε και ερασιτεχνικό ως προς τις απολαβές. Δεν υπάρχουν απολαβές, δεν υπάρχει αντίτιμο, όποτε γουστάρουμε το κλείνουμε και τότε θα βγαίνει ο καθένας και θα λέει γιατί έκλεισε η Blue Arena, γιατί δεν έχουμε δικά μας μέσα. Γι' αυτό έχω σου λέω, πει είναι πολλά για αυτά. Να τρώμε, να πίνουμε, να έχουμε και το νου μας κάποια στιγμή. Μου θύμισες την τηλεοπτική εκπομπή τώρα. Ναι. Που όταν πραγματοποιήθηκε το πρώτο μήνυμα που ήρθε ήταν... Γιατί έκλεισες τη... Όχι, όταν πραγματοποιήθηκε το 2015, η τηλεοπτική εκπομπή που ήταν μία ώρα την εβδομάδα τηλεόραση για τον Ηρακλή και για όλα τα τμήματά του,
Το πρώτο μήνυμα που μου ήρθε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν καλά μόνο μία ώρα. Καλά. Μόνο μία ώρα. Μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Να το επεκτείνω κι άλλο. Πριν από 2-3 χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ. Το ραδιοφωνικό εγχείρημα της Blue Arena, λες. Μπράβο. Ο πολύ φίλος μας, κοινός φίλος μας και εξαιρετικός δημοσιογράφος του Ηρακλή και των κορυφαίων, ο Δημήτρης ο Βλάχος, ο φίλος μας, προχώρησε το web radio της Blue Arena. Δεν ήταν web, κανονικό ήταν. Ναι, κανονικό. Ναι, έχει δίκιο. Δεν ήταν web radio, ήταν κανονικό. Με ραδιοφωνικό σταθμό εκείνη την εποχή συνεργασίας που παραχωρούσε ώρες το ραδιόφωνο της Blue Arena. Είπαμε μία ότι δεν μπορεί να στηριχτεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί να πληρώνεται από τους ανθρώπους που το προχωρούν αυτό το εγχείρημα. Το πόσα τηλεφωνήματα δεχτήκαμε του στυλ και πόσα χρήματα επιτέλους χρειάζεστε ρε παιδί μου να τα δώσουμε. Όχι μόνο ποτέ δεν μπήκε χέρι στη τσέπη για αυτό το πράγμα, αλλά και όταν έκλεισε το εγχείρημα, όταν τελείωσε το εγχείρημα να βάγισε, γιατί κλείσατε το ραδιόφωνο. Ναι, αυτά υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχουν να ξέρουμε τι λέμε, τι θέλουμε, έτσι. Και είπαμε, οι παραπονούμενοι να βγαίνουν παραπονούμενοι στο διοικητή του τάγματος. Όχι να πηγαίνουν στους διοικητές των λόγων. Τάγμα. Έτσι. Κύριε Τάγμα, μπορώ να κάνω μια υποσημείωση. Για πες, ναι. Σε όλα αυτά που λέμε. Μου αρέσει να ακούω για προπονητικό κέντρο. Μου αρέσει να ακούω για φιλικά. Μου αρέσει να ακούω για μεταγραφές. Μου αρέσει να ακούω για ανανεώσεις. Μου αρέσει ναι, να ακούω... στις ανανεώσεις δεν μου αρέσει αυτό που είπε και ο προπονητής χθες. Προφανώς δεν το, για δεν τους το δανεικούς. Πρόσεξαν που το είπε ο προπονητής χθες. Για τους δανεικούς. Όλοι έχουν πέσει στο ότι εγώ το ξεκαθάρισα. Το πήρα από την εξαπατήκοντα. Το είπε ο ίδιος. Ναι, το είπε ο ίδιος. Το είπε ο ίδιος άνθρωπος ότι θα έχουμε απώλειες. Εγώ απλώς τις ερμήνευσα ποιες θα είναι οι απώλειες. Σωστά. Μου αρέσει να ακούω για τεχνικό διευθυντή, για το ένα, για το άλλο κτλ. Κτλ, κτλ. Που είναι όλα για το αγωνιστικό. Είπαμε όμως... τεχνικός διευθυντής αν και εφόσον. Ναι, όμως... Αν η ομάδα δεν μπορεί καλά-καλά να κατέβει στη Football League, δεν θα μιλάμε για τεχνικό διευθυντή. Αλλά αν και εφόσον μπορέσουν και δημιουργήσουν μια κατάσταση, έστω και με το ρεφενέ της πολυμετοχικότητας που είναι πάρα πολύ δύσκολος και αυτό. Εκεί ήθελα να πάω, αδερφέ μου. Δεν είναι. Είναι απαράδεκτο το να μην... Μου αρέσει να κάνουμε αγωνιστική συζήτηση, αλλά προς το παρόν... Ναι. Δεν μπορούμε να την κάνουμε γιατί δεν ξέρουμε οικονομικά δεδομένα. Ακριβώς. Δεν έχει συσταθεί η ΠΑΕ. Είναι πάρα πολλά τα εξαγωνιστικά τα οποία κατέγραψε, για να μην φανούμε κι εμείς πάλι κακοί, κατέγραψε χθες ο ίδιος ο προπονητής μιλώντας εδώ στην Ωραία Μπλε. Ότι δεν γνωρίζω τα δεδομένα για να σας πω το σχεδιασμό μου. Πώς θα γίνει. Θαυμάσια. Και δεν κατηγορούμε κανέναν με αυτά που λέμε. Απλά καταγραφή κάνουμε για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Κοίταξε, για να μην κοροδεύουμε τον κόσμο ότι θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε, είναι βέβαιο. Δηλαδή ότι 23 Ιουλίου δεν θα είμαστε έτοιμοι. Μακάρι να διαψευστείς. Ναι, θα είμαστε μόνο με μερικούς από τους παραμένοντες, είναι βέβαιο. Δηλαδή, μακάρι να διαψευστούμε. Ναι, να πρέπει να προχωρήσει η καθάριση, πρέπει να αποκτήσει η αφημί, πρέπει να γίνει ΠΑΕ. Γιατί... Όχι, αυτά μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα ποιοι θα αναλάβουν τη νέα ΠΑΕ. Πρέπει να έρθουν παίχτες, πρέπει να ανανεώσουν παίχτες, πρέπει να δοθούν προκαταβολές, πρέπει να γίνουν πολλά. Μακάρι αυτοί που ήταν ζεστοί πέρυσι να εξακολουθούν και να είναι ζεστοί, να βάλουν τα ωραία τους τα λεφτά που θα είναι παραπάνω, που πρέπει να είναι παραπάνω, γιατί άλλο τρίτη εθνική, άλλο β' εθνική. Ναι. Μακάρι ο κόσμος να ανταποκριθεί σε πολύ, 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 πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί τα διαρκείας όπως έγραψε, δεν ξέρω αν το διάβασες. Την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκε μια ανακοίνωση. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Τώρα, την Παρασκευή νομίζω. Στην ανακοίνωση που λέει για Μπαξεβάνο Κατσαμπή για τις ανανεώσεις, κάτω-κάτω λέει ότι τα διαρκεία σε αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική πηγή εσόδων. Αυτό λέει ναι, η ανακοίνωση. Ναι. Απλώς να προσθέσω σε αυτό που λες εσύ, προς επίρρωση είναι αυτό που λες. Μακάρι οι άνθρωποι που βοήθησαν, οι επιχειρηματίες στη ΓΑΜΑ Εθνική, να θέλουν να βοηθήσουν και στην Football League, αλλά δεν αρκεί αυτό το πράγμα, γιατί εγώ σου λέω ότι οι ίδιοι θέλουν να τσοντάρουν. Σε ποιο βαθμό θα τσοντάρουν και πώς θα πάρουν, θα διαμοιραστούν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, θα γίνουν μέτοχοι. Δηλαδή, όταν γίνεσαι μέτοχος, αυτομάτως αναλαμβάνεις να κάνεις ένα ρεφενέ τουλάχιστον 320 χιλιάρικα που είναι το μετοχικό κεφάλαιο. Αναλαμβάνεις να δώσεις τουλάχιστον άλλα 140 χιλιάρικα που είναι η εγγυητική επιταγή, η εγγυητική επιστολή για να παίξεις στην Football League στα εξηγώ. Ωραία. Μου τα εξηγείς. Δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λες, να έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν, αλλά να βοηθήσουν στο επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
Δηλαδή να βάλουμε από 10 χιλιάρικα, να βάλουμε από 15 χιλιάρικα. Όχι. Αυτά τα 15 χιλιάρικα δυστυχώς πρέπει να γίνουν 65-70 χιλιάρικα, γιατί πρέπει να τα πάρετε σε μετοχές, να βγει η σούμα για το μετοχικό κεφάλαιο, για το πλειοψηφικό πακέτο. Και να το ξαναπώ, ας γίνω εγώ γραφικός της υποστασίας, δεν πειράζει. Όχι, όπου κάνω λάθος, γιατί είναι πολύ πιθανό να κάνω λάθος του συνειρμού με τους λογικούς, να μου το επισημαίνεις. Εγώ δεν βρίσκω λάθος, αν βρει κάποιος άλλος, ας το πει. Ναι, να μας το λέει, γιατί έχουμε ένα πολύ έξυπνο ακροατήριο που με τυχόν πει ότι κάνω λάθος. Εγώ θα ξανακάνω λοιπόν το γραφικό και θα πω ότι είμαστε μαζί τους, με τα μπούνια, και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Αυτό. Λοιπόν, μπασκετικό μήνυμα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ υποθετικό το μπασκετικό μήνυμα του φίλου του Γιάννη, γιατί δεν έχει γίνει καν συνάντηση, εκτός και αν έγινε και δεν το πήραμε χαμπάρι, του Δρακόπουλου με τον Χατζικυριακίδη. Και όλα... Ο πρόεδρος δεν βιάστηκε και... Και είχε πει ότι κρατάω προπονητή. Μόλις έπεφτε, ναι. Μόλις έσκαζε τελευταία φορά η μπάλα στο παρκέ της περιβόλας, πριν καλά-καλά δηλαδή σφυρίξει ο διαιτητής, και πώς κάνουν στο τέλος σε αγώνα που έχει κρυθεί. Ναι. 20 δευτερόλεπτα που τελείωσε το παιχνίδι, αρχίζουν και αγκαλιάζονται οι ομάδες, έτσι. Ναι, και την κρατάνε και δεν κάνουν επίθεση. Εκείνη την ώρα που αγκαλιάζονταν οι ομάδες, ο κ. Δρακόπουλος έκανε δήλωση ότι προπονητής του Ηρακλή είναι ο Χατζικυριακίδης. Εκείνος δεν βιάστηκε. Πώς δεν βιάστηκε. Τώρα, αν έχει δεύτερες σκέψεις ή δεν έχει δεύτερες σκέψεις, δεν το ξέρω. Και επειδή υπάρχουν αρκετά ονόματα, το είπα και χθες, καλαθοσφαιριστών που υπάρχουν ενδιαφέρον ή το ένα ή το άλλο, καλό δεν είναι να βρεθούν πρώτα οι δυο τους, ο πρόεδρος με τον προπονητή, να τα βάλουν κάτω. Υποτίθεται ότι θα γίνει, όπως υποτίθεται, και δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω, ότι αυτό που είπε πολύ βιαστικά αμέσως την επόμενη μέρα της αποτυχίας, της ολοκλήρωσης δηλαδή της αποτυχίας, στα play-offs, ότι δηλαδή θα συνεχίσει με τον κύριο Χατζικυριακή, θα το επιβεβαιώσει ο πρόεδρος, και νομίζω ότι θα το κάνει. Ο προπονητής πάντως εδώ, θυμάσαι τότε που μιλούσαμε 50 λεπτά, είχε πει ναι, αλλά να κάνουμε και μια συνάντηση. Το είχε πει. Φυσικά θα γίνει συνάντηση. Δηλαδή, να το νομίζει. Λοιπόν, επειδή πιάσαμε τα πολλά υποτίθεται για τον μπάσκετ, ο Γιάννης γράφει: καλησπέρα στην παρέα, πάμε μπάσκετ γιατί θα λαλήσουμε. Χάρη, χρησιμοποιώντας υποθετικό λόγο, όχι του μη πραγματικού αλλά της απλής σκέψης ή και του προσδοκόμενου που έχουμε ξεφύγει, ως ενδυνάμει... Πολύ δυνατός το συντακτικό, πολύ δυνατός. Πρόσεξε. Αυτός είναι πολύ φιλόκαλος. Ως ενδυνάμει το και άνθρωπο, εν ενεργεία, ναι. Φιλόλογος που είμαι και εγώ, λέει. Α, γι' αυτό, μωρέ, γι' αυτό ο άνθρωπος. Πώς γι' αυτό θα σου φαινόταν τα εξής, το εξής μάλλον. Άσος, Ματαλόν, Μιλόσεβις, Τσούκας. Δύο, Καλαϊτζίδης, Μπερτ, Παπα Διονυσίου. Άρα βάλε και τον Καλαϊτζίδη στον Άσο, γιατί είναι κόμπο γκάρντο ο Καλαϊτζίδης. Τρία, Αθανασούλας, Χίλαρης. Έχασα λίγο το μετά τον Καλαϊτζίδη, τι είπες. Μπερτ και Παπα Διονυσίου. Ναι, ναι. Από τον Παπα Διονυσίου βάλτο και στο τρία παράλληλα. Στο τρία, ναι. Αθανασούλας, Χίλαρης. Ναι. 4-5 Κακαρούδης, Χαριτόπουλος, Γόντικας, Γεωργάκης. Το Χαριτόπουλο βάλτο και στο 5. Ναι, 4-5 λέω. 4-5. Ο Γόντικας αποκλείεται. Γεωργάκης ή Μαχαίρας. Αυτά είναι τα υποτίθεται του φίλου μας του Γιάννη, του φιλόλογου που έγραψε εδώ. Όλα αυτά μου άρεσαν. Και καλού τραγουδιστή. Όλα αυτά μου άρεσαν. Σου άρεσαν, ναι. Όλο το ρόστερ μου άρεσε. Βάλτα στα υποτίθεται όμως, γιατί ακόμα δεν βλέπουμε κάτι. Ναι, όλο το ρόστερ μου άρεσε. Ακόμα δεν βλέπουμε κάτι. Εγώ θεωρώ, φίλε, ότι ο Ματαλόν και ο Χίλαρης, και το έχω γράψει, είναι θέμα του Ηρακλή. Ότι αν ο Ηρακλής, αυτά τα που λέει ο Ματαλόν, ότι αν δεν παραμείνει, αν δεν ανεβεί στην Α1 η Πάτρα, τότε έρχομαι στον Ηρακλή, είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι ότι έρχομαι στον Ηρακλή αν ο Ηρακλής πιστεί ότι είμαι εντάξει από τραυματισμούς και με θέλει. Να στο μεταφράσω, να στο τελειώσω το ζήτημα. Μου το τελείωσε πολύ ωραία. Ναι. Καλησπέρα. Αυτά μου θυμίζουν τα δικά μας τα μπεμπεκίστικα εκείνα τα δύο καλοκαίρια, ότι ανεβαίνουμε στην Α1 δια της πλαγίας. Αυτά μου θυμίζουν. Τουλάχιστον φέτος δεν το κυνηγάει, έτσι. Όχι. Ο Μπάμπης έχει πάθει, πώς το λέμε, στερητικό σύνδρομο. Πάντως του φίλου μας, του φιλολόγου, το ρόστερ μου άρεσε πολύ. Άρεσε. Και ο Μαχαίρας είναι καλό σέντερ για την κατηγορία. Και αυτή που είπε είναι... οι παραμένοντες, δηλαδή τους παραμένοντες που διάλεξε, είναι καλοί παίκτες.
Μολονότι από τον Κακαρούδικα, κατά ψέματα όλοι έχουμε το παράπονο ότι πολύ αργά ξύπνησε και σε ορισμένα μεγάλα παιχνίδια δεν ήταν ο Κακαρούδης που είναι ο Κακαρούδης. Από τον Χαριτόπουλο δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο κανένα όλη τη χρονιά. Κουβάλισε την ομάδα σε μια θέση που για μια ακόμη φορά θα το πω. Ήρε φίλε, αυτός ο Σκορδίλης δεν είναι 2-8 και είναι 2-15 και δεν το έχει καταλάβει. Όποτε έπαιζε με αντίπαλο το Σκορδίλη, ο Χαριτόπουλος δίπλα του ήταν σαν άνος. Το παρατήρησες και εσύ ή μόνο εμένα μου φαίνονται. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένα παιδί που εντάξει 2-7 που δηλώνεται δεν είναι 2-7, αλλά κάπου στα 2-5 είναι. Δεν ξέρω. Έχω μήνυμα μπασκετοφατσάς. Δηλαδή οι μπασκετικοί άσου στείλουν μήνυμα για αυτό. Τους φάνηκε και αυτός. Και αυτούς ότι όποτε έπαιζε με το Σκορδίλη είχαν δύο κεφάλια διαφορά, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Πάντως μήνυμα ήρθε από... Πάντως μας βοήθησε πολύ το παιδί. Μας βοήθησε πολύ και αν τον θέλει ο προπονητής θα ήταν πιστεύω μια καλή επιλογή να παραμείνει. Ένας... Αλλά βεβαίως με έναν άλλο σέντερ μπροστά, έτσι, ναι. Λοιπόν, μπασκετικό μήνυμα δεν ζήτησες. Λοιπόν, τι, μπασκετικό τι, μήνυμα δεν ζήτησες. Ένας μπασκετικός ακροατής μας λέει, αυτούς που είπες πας για να σωθείς. Α, με αυτούς που είπε το παιδί. Ναι. Με τον Bird για ξένο, πας για να σωθείς. Είναι μπασκετικό μήνυμα, τι να σου πω τώρα. Εγώ διαφωνώ με το μπασκετικό μήνυμα, αλλά... Μάλιστα, εγώ εντάξει. Δεν είμαι... Η Νατάσα λέει... Κατάλαβα από το μήνυμα του φιλολόγου μας, το γίνε manager, γίνε basket manager. Ναι. Η πεντάδα πάει για Ματαλόν, Bird, Αθανασούλα, Κακαρούδη και Μαχαίρα, ας πούμε. Έτσι. Είμαστε οι καλύτεροι πάντως που συζητάμε για πεντάδες και ακόμα ο Δρακόπουλος με το Χατζηκυριακή δεν έχουν συναντηθεί. Οι καλύτεροι είμαστε, δεν υπάρχουμε. Η Νατάσα λέει: εγώ θέλω και το Γιαννακίδη. Διαφωνεί ο Χαρίλαος. Ορίστε, θα το συνεχίσουμε το γίνε μάνατζερ. Δεν διαφωνώ, ούτε με αυτό διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ με όλους σας γιατί. Είναι ένα χάρισμα που είναι σημαντικό. Όταν πιάσει το χέρι του, πιάνει το χέρι του. Εγώ διαφωνώ με όλους σας γιατί περιμένω να γίνει πρώτα η συνάντηση. Βέβαια να γίνει. Το στερητικό σύνδρομο το έχει πάθει ο Μπάμπης που αρκετά συχνά πυκνά μου λέει Χαρίλαο θέλουμε στα mail του. Για το πρώτο παιδί, κομμάτι... Τι κόσμος υπάρχει, τι κόσμος φιλόκαλος. Υπάρχει. Για το πρώτο κομμάτι φίλε μου Μπάμπη ήδη είχαμε μια επαφή εκτός αέρα με συγκεκριμένο στυλ. Αν κατάλαβες τι σου λέω προφανώς κατάλαβες. Λοιπόν, τι λέγαμε. Για βόλη, δεν με αφορά προφανώς αυτό που λέτε. Όχι, δεν αφορά εσένα. Δεν αφορά εσένα. Α, πολύ θαυμάσια θα έλεγα, δεν ασχολούμαι. Για αλλού πήγαινε το Big Ben. Δεν είμαι περίεργος, περιμένω να μου πεις εκτός αέρα γιατί δεν είμαι περίεργος. Για πες. Λοιπόν. Άκουσες καθόλου Γιάννη Ορφανό που είχα τις προάλλες εδώ. Πήρε τα αυτή. Το έχασα και δεν με ενημέρωσες κιόλας. Ναι, ήμουνα στα καλά μου τότε γι' αυτό. Ναι, είχες τα τρεξίματά σου, αλλά τι εννοείς, όχι, για πες, τι είπε ενδιαφέρον. Πασούλες, επιβεβαιώνει αυτό που είχε, πώς να το πω, όχι κυκλοφορήσει, αλλά έβγαινε από τα συμφραζόμενα ότι κρατάμε τον ελληνικό κόρμο που έχουμε. Ναι. Μιλάω για το αγωνιστικό καθαρά το κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα παραδέχτηκε, όπως το παραδέχτηκε προς τιμή του και πέρυσι, ότι χωρίς... Μαρούλια, όπως λέω εγώ. Δεν ξέρω γιατί τις τελευταίες δύο μέρες Χαρίλα τα λεφτά τα λέω Μαρούλια. Δεν ξέρω. Μου κόλλησε. Ναι. Ίσως πεινάω. Το λένε στην Αργό, έτσι τα λένε. Ότι χωρίς Μαρούλια δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω τώρα. Όχι. Και πέρα από ότι θέλουμε να κρατήσουμε τον κορμό. Αλλάζουν και τα δεδομένα στη. Τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ. Γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει τις μεταγραφές που κάνει. Ο Ολυμπιακός θα κάνει σίγουρα κι αυτός. Θα κάνει και αυτός και θα παλέψει να είναι δεύτερος και είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός, το λέω από τώρα, ο Ολυμπιακός πάει για δεύτερος. Και οικονομικά... Δηλαδή μια ομάδα η οποία επικαλείται οικονομικούς λόγους για να μην είναι στην πρώτη τη τάξη διοργάνωση την Ευρωπαϊκή... Πάει στο ΣΕΦ και όχι στο Champions League, ναι. Και να πάει στο ΣΕΦ σημαίνει ότι έχει πετάξει ήδη λευκή πετσέτα για τον πρωταθλητισμό. Επίσης δεν μας ενδιαφέρει, εκείνοι θα είναι οι δύο πρώτοι. Μπαίνει εμβόλυμο ο Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου πλέον. Αυτό ήθελα να πω. Και η ΑΕΚ που ήδη πήρε τρεις ξένους. Και η ΑΕΚ η οποία θα είναι τετράδα. Δηλαδή ο Ηρακλής δεν ξεκινάει πλέον από το 3-4 όπως ήταν πέρσι. Αν καταφέρει να κάνει καλή ομάδα και αν καταφέρει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να πάρει αδειοδότηση. Να αδειοδοτηθεί. Αλλά ξεκινάει από το 5 και κάτω. Επειδή όμως ο αθλητισμός δεν είναι μόνο λεφτά, λέω αυτή τη στιγμή. Ότι
οικονομικά μιλώντας και μόνο οικονομικά μιλώντας, υπάρχει μια τετράδα ομάδων. Ακριβώς. Αν ο Ηρακλής καταφέρει χωρίς λεφτά, με τη μαγιά του, όπως έκανε πέρυσι και πήγε τελικό και πήγε τετράδα κτλ. Κτλ. Να το ξανακάνει τη σφήνα του μαζί του. Ναι, αλλά θα πρέπει αυτή τη σφήνα να την κάνει πλέον απέναντι σε τέσσερις ομάδες και όχι απέναντι σε δύο. Διότι πέρσι υπήρχαν... Πέρσι ήταν δύο με Πολυβόλα, τώρα είναι τέσσερις. Ναι, τώρα είναι οι τέσσερις που έχουν βαριά όπλα. Αν όχι τώρα, με Πολυβόλα χωρίς τόξο. Η ΑΕΚ πώς μας προέκυψε από την Α2 να κάνει τέτοια επένδυση για τη Volley League. Κάποιος χώνει εκεί τώρα, κάποιος χώνει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Χωσέμπα Ετσεμπερία εκεί πέρα. Ούτε ο Χωσάδας ο Πορτιέρο. Ναι. Ούτε εγώ ξέρω. Ναι. Ούτε εγώ ναι. Ξέρω. Ναι. Πήρε ήδη τρεις ξένους ανακοίνωση πάντως. Ναι, χωρίς, ναι. Μπορεί να είναι τίποτα, μπορεί να είναι παλτά, δεν ξέρω. Αλλά πήρε τρεις. Όχι, είδα ότι κάποιες κινήσεις έκανε γνωστές. Ποιες έκανε, κάτι έκανε. Πήρε τον Χαραλαμπίδη. Καλά, αυτό τώρα δεν λέει. Τον Ηρακλή Χαλκίδας. Κουμεντάκης πήγε στον Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει, να μην υπερβάλλουμε τότε. Αφού μου λες ότι δεν είναι η ΑΕΚ με τα ονόματα, γιατί και εγώ είχα την εντύπωση ότι η ΑΕΚ θα είναι τέταρτη. Αλλά εφόσον μου λες ότι πρόκειται για... Εγώ μιλάω για τέσσερις ομάδες που είναι οικονομικά δυνατές. Ναι, 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 που δείχνουν να είναι δυνατές και να κινούνται. Δηλαδή να κάνουν μεταγραφές αρχές Ιουνίου. Ακόμη δεν ανοίξαμε τα κλιματιστικά και αυτοί κοντεύουν να τελειώσουν το ρόστερ. Αν και φέτος. Για ένα πρωτάθλημα που αρχίζει Οκτώβριο μήνα. Σωστά. Αν και φέτος μπούμε στη διαδικασία με ραδιομαραθώνιους, με συναυλίες του Γιώργου Μαργαρίτη και με την ψυχή στο στόμα, τότε συγχωρέστε με, αλλά. Αν πάμε πάλι τελικό κυπέλλου θα είμαστε ευχαριστημένοι και άμα δούμε τετράδα πάλι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά αν θέλουμε τίτλους, διακρίσεις και Ευρώπες και το ένα και το άλλο που Ευρώπη θα παίξει ομάδα. Θέλει χορηγίες, θέλει διαρκεία, θέλει λεφτά, θέλει μαρούλια. Χωρίς μαρούλια δεν γίνεται. Γίνεται χαρούλια. 100%, 100%. Και λίγο μαγιονέζα πάμε στο μαρουλάκι, τι ωραία. 100% φίλε, 100%. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Πώς και απλώς επειδή το επίπεδο λογικά θα είναι ανώτερο στις πρώτες θέσεις, ελπίζω τουλάχιστον οι ομάδες από το 4 και κάτω να μην ενισχυθούν ιδιαίτερα, γιατί αν ο Ηρακλής καταφέρει και κατέβει στο πρωτάθλημα, πρώτα απ' όλα να διοδοτηθεί, έτσι. Ναι. Να κατέβει στο πρωτάθλημα, να κατεβάσει ομάδα και να διατηρήσει τον ελληνικό κορμό του, πάλι μπορεί να είναι κυρίαρχος στη δεύτερη ταχύτητα του. Εγώ αγωνιστικά την ομάδα δεν τη φοβάμαι. Στην τρίτη ταχύτητα. Οικονομικά τη φοβάμαι. Αγωνιστικά δεν τη φοβάμαι. Δεν θέλω μέσα στη χρονιά πάλι να αγωνιώ και να όλοι να έχουμε αγωνία. Τι θα γίνει τώρα, πρέπει να πάει η ομάδα στη Σύρο. Ναι, τα Χριστούγεννα, να μην πηγαίνουμε πάλι τα Χριστούγεννα και να ρωτάμε ποιος κλειδαράς πουλάει φτηνά λουκέτα. Ναι, και αυτό με τα ταξίδια είναι πολύ αγχωτικό. Και φαντάζομαι και οι αθλητές και οι προπονητές και όλοι. Ευτυχώς πληροφορήθηκε ότι το σύστημα του Challenge Cup θα είναι knockout. Δηλαδή, είναι knockout, αν ναι. δεν μπαίνει στη διαδικασία των ομίλων, δηλαδή να πηγαίνει στο Νοβοσιμπιρίσκ, να μην έχει καμία περίπτωση να προκριθεί και να πρέπει να υποστεί το ταξίδι, τη βάσανο την οικονομική. Μια Βουλγαρία, Ρουμανία στην αρχή. Ναι, δηλαδή, αν μπορέσει να προκριθεί, καλώ να κάνει το επόμενο ταξίδι. Θα είναι knockout, λέει η διαδικασία, οπότε αυτό είναι καλό. Ναι. Εγώ μιλάω και για καλό. Τα ταξίδια για την Ελλάδα, γιατί πέρυσι υπήρχαν πολλέ Παρασκευέ. Που η ομάδα είχε πρόβλημα. Να μαζέψει. Είπα, μακριά δεν μου έλεγες ότι ακόμη και στη Ρόδο υπήρχε πρόβλημα. Βεβαίως, και γράφα. Βεβαίως. Και για τη Σύρο και για τη Χαλκίδα και για το ένα και για το άλλο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ζορίζομαι. Πώς λέμε ζαλίζομαι. Πάρα πολύ. Πάρα με τεράστιο ζόρι. Ζορίζομαι. Τι θα γίνει θα το δούμε. Αλλά αυτό τώρα που θα πω το λέμε χρόνια. Αν δεν γίνει ένα τεράστιο ντου συνολικά, που τεράστιο ντου, συγγνώμη Χαρίλαέ μου, εγώ δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα γίνει, που ξέρω ότι γενικά είμαι αισιόδοξο στη ζωή μου, αλλά σε αυτό δεν είμαι. Αν δεν γίνει δηλαδή συνολικά και συλλογικά ένα ντου να αναπνεύσουν όλα τα τμήματα, πάλι θα είμαστε με το σταγονόμετρο και με το στανιό και θα λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και θα περάσουν χρόνια και θα σπρίζουν τα μαλάκια μας και εμείς θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Άντε, πες κανένα αισιόδοξο, πες για να κλείσουμε. Και ένα πράγμα στο οποίο πραγματικά, ένα θέμα στο οποίο πραγματικά τους συγχαίρω τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής διοίκησης, ναι. Είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαροί και δεν έχουν αφήσει ούτε μία πιθανότητα στον κόσμο να πιστέψει
ότι μπορεί να προχωρήσει το θέμα της εταιρείας λαϊκής βάσης. Ακούω και τον Λάκη Παπαϊωάννου και τον Νίκο Βαφιάδη και τον Φάνη Τουτζιάρη, όσους δηλαδή έχουν αναλάβει αυτό και βγαίνουν εκ περιτροπής σαν δακτύλιος δηλαδή στην επικοινωνία, στα μέσα μαζικής ενός, στα ραδιόφωνα της πόλης, τους ακούω όλους να έχουν κοινή συνισταμένη, κοινή επωδό ότι, και μόνιμη, ότι εταιρεία λαϊκής βάσης, ξεχάστε το. Δηλαδή να στηριχθούμε μόνο στον κόσμο, στον ανώνυμο Ηρακλειδέα. Στο, θέλουμε για τον Χωσέ Τζεμπερία. Θέλουμε τουλάχιστον πολυμετοχικότητα. Ναι. Τουλάχιστον πολυμετοχικότητα. Δηλαδή να είναι 5-6 άτομα μπροστά να μοιραστούν τις μετοχές, να είναι ιδιοκτήτες, πολυιδιοκτησία δηλαδή, και να είναι και ο κόσμος να βοηθάει, ή στην καλύτερη περίπτωση, όπως πολύ σωστά λένε, ο ένας, ο κύριος επενδυτής, ο οποίος βέβαια να είναι πολύ καλά ελεγμένος για να μην πέσουμε στα τρομακτικά σφάλματα του παρελθόντος. Και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο Βαγγέλης που λέει, για αυτό που είπα προφανώς πριν από λίγο, ότι πρέπει να γίνει ένα τεράστιο ντου συνολικά και συλλογικά, ότι όλο το θέμα είναι να υπάρχει γάμα σίγμα, αλλιώς άντε για. Σωστά, ούτε μπάσκετ υπάρχει, ούτε τίποτα. Τίποτα. Έτσι είναι, τίποτα. Έτσι είναι. Και η σημερινή εξέλιξη είναι δραματική. Οι πιστολιασμένοι από τον Παπαθανασάκη τρέχουν να προλάβουν, γιατί υπάρχει εκείνος ο νόμος ότι μέχρι την παραμονή σύστασης της νέας ΠΑΕ θα πρέπει να πάρουν υπέρ τους απόφαση επιδίκασης των χρημάτων που τους οφείλονται. Λογικό δεν είναι να το κάνουν. Τρέχουν, ναι. Λογικό. Εκείνο που δεν είναι λογικό είναι ότι ίσως θα το έμαθες, ναι, και θα προξένησε και σε σένα αλγινή εντύπωση, γιατί είχες άλλη άποψη για τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τι λες. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ούτε πιστωτής της ΠΑΕ Ηρακλής, ούτε εργαζόμενος πρώην στην ΠΑΕ Ηρακλής, αλλά είναι, ναι, ένας άνθρωπος που είχε τη φιλοδοξία να γίνει παράγων. Ναι. Με δική του πρωτοβουλία πήγε και ενίσχυσε με χρήματα τον Παπαθανασάκη. Τον έκανε και παράγοντα, στο Διοικητικό Συμβούλιο τον έβαλε. Και επειδή τον πιστόλιασε ο Παπαθανασάκης τώρα... Από σένα τα ακούω. Με δικηγόρο ένα πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Ηρακλής και μάλιστα που είχε... Το ίντερνετ. Μπα! Α! 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 Φύγε! Τι ωραίος που είσαι! Με απαλλάσσεις από τις περιφράσεις. Φύγε, φύγε, γιατί είναι 8 και 5. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν το ήξερα, ομολογώ, δεν το ήξερα. Με εκείνο το δικηγόρο στρέφονται εναντίον της νέας ΠΑΕ Ηρακλής. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ, γιατί δεν το ήξερα. Το έμαθα και σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Ναι, ναι, και δυστυχώς και πρόκειται για άνθρωπο που και σένα σου πουλούσε τον παπά της Ηρακλειδοσύνης και του υγιούς παραγωγισμού. Ήταν μια δική του επιλογή να πάει σε συγκεκριμένο άνθρωπο, να δώσει χρήματα. Τι να κάνουμε, έπαιξες και έχασες. Αυτό που λένε στην καθομολουμένη, η μαγιά πληρώνεται και η μούρη πληρώνεται. Και το να πουλήσεις μούρη πληρώνεται. Μόνο άθεα μου βγαίνει να πω. Τι σου φταίει η ομάδα και μάλιστα η επόμενη ΠΑΕ. Να ήσουν εργαζόμενος, μάλιστα. Να ήσουν ποδοσφαιρικός ατζέντης, μάλιστα. Πες ότι το έκανες, εντάξει. Αλλά να είσαι άνθρωπος ο οποίος πας επί τούτου προσωπικά στον Παπαθανασάκη και του δίνεις χρήματα και γίνεσαι διοικητικός σύμβουλος και αγκαλιές με τον Παπαθανασάκη, φωτογραφίες και τα λοιπά. Από πού και ως πού δηλαδή να τα διεκδικήσεις. Να σου πω, μεγάλε. Ναι. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πρέπει να κλείσουμε, όχι για αυτά που λες, γιατί πέρασε η ώρα. Σε ευχαριστώ βράδυ, πρώτον φίλε. Και δεύτερον, κάτσε να σε δεσμεύσω. Την Πέμπτη τι κάνεις, θα τα πούμε εκτός άλλου. Επί του παρόντος, αν είμαστε εν ζωή, αν είμαστε καλά, δεν έχω κάτι. Ωραία. Εντάξει, θα σε τηλεφωνήσω. Ναι, δεν έχω κάτι προγραμματισμένο. Καλό βράδυ στο πολιτικό σου γραφείο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλά. Να είσαι καλά. Καλή φώτιση, όλα να πάνε καλά. Πρώτα θέλω. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από τα μπασκετόπεδα που ακολουθούν, που τους φάγαμε λίγο το χρόνο. Όχι λίγο, αρκετό. Τους ευχαριστώ και τους δίνω τη σκυτάλη. Νίκος Μοσκοβίτης, Σταμάτης Μουρελής, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά. Γεια σας.